podcast της Athens Voice. Ακούτε το podcast Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Είμαστε εδώ και πάλι στο podcast με την κυρία Μαρία Ευθυμίου, το οποίο έχει τον τίτλο «Πόσο τον επαναλαμβάνω, κυρία Ευθυμίου, μου αρέσει όλο και πιο πολύ». Περιγράφοντας, μιλώντας μάλλον, για την παγκόσμια ιστορία στην εγγονή μου Δάφνη, θέλω να πω ότι κάθε ώρα που τον επαναλαμβάνω με ιντριγκάρει και πιο πολύ. Την έχω και εικόνα. Που γεννήθηκε πριν από 10-15 μέρες. Ναι. Με βάση τα προηγούμενα που λέγατε για το πώς, γιατί ήταν ο διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης ως κατακτητών των Ισπανών και εξερευνητών, δηλαδή των Ισπανών, των Πορτογάλων σε σχέση με των Ολλανδών και των Βρετανών, υπάρχουν και αυτή η περιβόητη εταιρεία των Ανατολικών Ιδιών, Ολλανδική εταιρεία, οι οποίες αυτές οι προσπάθειες κάμαν την τομή και διδάσκονται ακόμη και σήμερα, αν δεν απατώμε, σε μερικά οικονομικά πανεπιστήμια νομίζω ότι διδάσκονται ακόμη και σήμερα, αλλά κάναν την τομή όντως. Από όσο γνωρίζουν, ναι. Είναι λογικό να διδάσκονται, γιατί θεωρούνται η νέα σύλληψη οργάνωσης του εμπορίου στη βάση πλέον του παγκόσμιου, παγκόσμια κλίμακα. Σε εποχές που δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε διαδίκτυο και δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα που έχουμε τώρα και τα πλοία κινούνταν σε όλες τις Ηπείρους. Πρώτη φορά συνέβαινε αυτό, να έχεις πλοία τα οποία να κινούνται σε όλες τις Ηπείρους και ταυτόχρονα να πρέπει να συνδυαστούν. Ό,τι καλύτερο, τι θα ήταν το πιο δυναμικό, αυτό που είχε κάνει και η Χάνσα πριν στους προηγούμενους αιώνες, δηλαδή ο κάθε έμπορος να δρά αυτονόμως, αλλά ταυτοχρόνως να δρά σε συνδυασμό και με άλλους. Αυτό που είναι η καρδιά της δύναμης του νέου κόσμου. Πρώτη το ξεκίνησε η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών επί Ελισάβετ της πρώτης και βέβαια αμέσως ακολούθησαν οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί ήταν το πιο έτοιμο τμήμα του κόσμου μαζί με τους Άγγλους να έχουν αυτές τις πρωτοπορίες. Και μιλάμε για το 1602, δηλαδή 1604. Και αυτές είναι θαυμαστές εταιρείες, διότι μπόρεσαν να συνδυαστούν σε αυτές εκατοντάδες εμπόρων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, να συντονίζουν δράσεις και ταυτοχρόνως να αξιοποιούν και την κρατική εποπτεία των πραγμάτων, ακόμη και την παρέμβαση σε κάποια θέματα. Δεν ήταν κρατικές εταιρείες, αλλά συνδυάζονταν με το κράτος, είτε το αγγλικό είτε το ολλανδικό. Και αποδείχθηκαν καταπληκτικά αποτελεσματικές, έλυσαν προβλήματα που ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει το εμπόριο μέχρι τότε, ακριβώς γιατί ποτέ δεν είχε η ανθρωπότητα γνωρίσει τον ίδιο της τον εαυτό, το γεωγραφικό της εαυτό στην πληρότητά του, όπως συμβαίνει αυτές τις εποχές. Και στην ουσία έχουν στήσει την βάση της νεότερης οικονομίας και την βάση της βιομηχανικής επανάστασης η οποία θα ακολουθήσει. Διότι με την εμπορική δυνατότητα αξιοποίησης των πρώτων υλών μπορούσε κανείς να προωθεί στο κέντρο προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε άλλο επίπεδο επεξεργασίας από έναν φορέα. Αυτό έγινε η Αγγλία στο 18ο αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1770. Η Αγγλία το κατάφερε αυτό επειδή είχε παράδοση στην υφαντουργία η ίδια, η υφαντουργία μάλινων υφασμάτων, αλλά έχοντας τόσο γερή θέση στην Ινδία, είχε και τη δυνατότητα του βαμβακιού, του φθηνού και καλού βαμβακιού, και αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα και χάρη στην ευρηματικότητα φυσικά και των τεχνητών της, άνθρωποι αγράμματοι οι οποίοι είχαν μεγάλη εμπειρία στην βιοτεχνικά στην υφαντουργία, κάμανε αυτά τα βήματα. Αγγλία. Η Αγγλία του 18ου αιώνα, δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, δείχνει την κλάση της και στο 19ο αιώνα πια θα σαρώσει όλη τη γη, έχοντας φέρει την ανθρωπότητα στο στάδιο, το επόμενο στάδιο μετά από τη γεωργική επανάσταση, τη βιομηχανική επανάσταση.
Άρα την Αγγλική και την Ολλανδική εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών δεν την αναφέρουμε ως θαυμαστές για την εποχή, τις αναφέρεται και ως το ότι και μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα ήταν ο πρόδρομος αυτού που συμβαίνει και σήμερα. Βεβαίως, γιατί μπόρεσαν να γίνουν διεθνικές εταιρείες. Και κατά κάποιο τρόπο Ολλανδοί και Άγγλοι δεν είχαν πρόβλημα να αξιοποιήσουν και τοπικές δυνάμεις στο εμπόριό τους. Δηλαδή επεκτηνόμενοι στον κόσμο, για κάποιες πλευρές του εμπορίου, ήταν έτοιμοι να αξιοποιήσουν και τοπικές δυνάμεις. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Αγγλία κατάφερε να γίνει σπουδαιότερη δύναμη στον κόσμο και όχι η Γαλλία. Η οποία Γαλλία θα είχε τις προδιαγραφές, θα έλεγε κανείς, να γίνει σπουδαιότερη δύναμη στον κόσμο, γιατί και αυτή ήταν μπροστά στην οικονομία και αυτή μπήκε στην επεξερεύνηση του κόσμου. Είναι μια χώρα, δεν ξέρω, έτσι δεν το έχουμε τόσο στο νου μας, είναι η πιο πρικισμένη χώρα γεωγραφικά ολόκληρης της Ευρώπης, η Γαλλία. Είναι μεγαλύτερη από την Αγγλία, πατά σε τρεις θάλασσες, και στη Βόρεια θάλασσα και στη Μεσόγειο θάλασσα και στο Ατλαντικό ωκεανό. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τέτοια γεωγραφική θέση σαν τη Γαλλία και δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει τόσο λαμπρό συνδυασμό βουνών, πεδιάδων, νερών σαν τη Γαλλία. Και φυσικά είχε και προχωρημένη οικονομία και κοινωνία και πνευματικά θεωρούνταν οι πρώτοι στην Ευρώπη. Όμως η Γαλλία, ας πούμε, είδε το πράγμα πολύ κρατικά. Ο Κολμπέρ και τα λοιπά στο 10ο, ο βασιλιάς Ήλιος από το 16ο αιώνα και μετά. Την επέκτασή της την είδε κρατικά και με κεντρικό κρατικό έλεγχο. Το εμπόριο της η Γαλλία του ήθελε να το κάνει μόνο μεγάλους ναυτικούς. Αυτό την έβλαψε τελικά. Ναι, δηλαδή την έβλαψε τελικά. Δεν χρησιμοποιούσε τοπικούς παράγοντες, πάρα πολύ δευτερευόντους. Ενώ οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί ήταν έτοιμοι να τριγίζουν και το Μάκη Προβατά και τη Μαρία Ευθυμίου Αμαλάχιανε εκεί που ήταν σε κάποιο σημείο του κόσμου, και αυτό τους έδεσε μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι προσπέρασαν τους Γάλλους. Ναι, σημασία αυτό. Όπου, μισό λεπτάκι, είπατε σε μια προηγούμενη συζήτηση ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι χρησιμοποιούσαν τους θησαυρούς που αποκόμιζαν, τους χρησιμοποιούσαν όχι με τον τρόπο που τους χρησιμοποιούσαν, δεν τους επένδυαν όπως οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι. Σε αυτό το κομμάτι οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι, σε αυτό το κομμάτι οι Γάλλοι τι έκαναν? Ναι, οι Γάλλοι ήταν, θα έλεγε, κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή πρώτα δεν βρήκαν κάποια περιοχή που να είναι εκείνο το οποίο πρωτοπόρησαν είναι η Βόρεια Αμερική. Ο Ζακ Καρτιέ, ο περίφημος τους εξερευνητής, στο 1534 φτάνει στη Βόρεια Αμερική. Μεγάλη πρωτοπορία των Γάλλων. Από αυτή την πλευρά, δηλαδή, η Γαλλία εκ των υστέρων έχει υποτιμηθεί ως προς το ναυτικό της, γιατί έγινε η Αγγλία τόσο σημαντική και εξ αυτού οι Άγγλοι, οι οποίοι ανταγωνίζονται με τους Γάλλους, παρουσιάζουν το γαλλικό ναυτικό ως υποδέστερο και τελικά έμεινε υποδέστερο, γιατί κανείς δεν μπορούσε να φτάσει τους Άγγλους από ένα σημείο και πέρα. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι δεν ήταν σπουδαίοι ναυτικοί επίσης. Και είχαν τέτοιες πρωτοπορίες, δηλαδή να βρεθούν στη Βόρεια Αμερική το 1534. Τι λέμε τώρα? Έξω και στον Καναδά μιλάνε γαλλικά. Στο Κεμπέκ, ας πούμε. Και έφτασε ο Ζακ Καρτιέ, πήρε ένα δρόμο που τον έφερε βόρεια, εκεί που είναι, ας πούμε, η Νιου Φάουντλαντ, το Λαμπραντόρ κτλ. Μπήκε μέσα στον Άγιο Λαβρέντιο, μπήκε μέσα στο μεγάλο. Στη μεγάλη διαδρομή του εκβολής των νερών στον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου και βρέθηκε σε αυτό που σήμερα είναι Καναδάς, δηλαδή εκεί που είναι τα πολλά νερά, οι καταπληκτικές λίμνες αλλά είναι αεροκατοικημένες περιοχές, δεν ήταν περιοχές τις οποίες ήταν σχεδόν ακατοίκητες, σε ελάχιστες φυλές Ινδιάνων ήταν εκεί. Θέλω να πω, αυτό που βρήκανε δεν ήταν η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί στην Κεντρική και Νότια Αμερική, που είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου, τουλάχιστον σε κάποια τη ζώνη. Και φυσικά εκεί βρήκαν και, όπως είπαμε, αργυρό και κυρίως χρυσάφι και ασίμι. Ενώ οι Γάλλοι στο βορρά βρήκαν νερά.
και δάση και ξυλία και γούνες. Εντάξει, δεν είναι και να κλαις, αλλά εντάξει, δεν ήταν αντίστοιχο με τον πλούτο που είχαν βρει οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στο νότο. Αλλά γενικά υπήρχε άλλη νοοτροπία από πλευράς των Γάλλων, οι οποίοι τα επένδυσαν αυτά, τα επένδυσαν σε βιοτεχνίες. Δηλαδή η Γαλλία είχε βιοτεχνίες υψηλού επίπεδου και θα μπορούσε να είχε κάνει το βήμα της βιομηχανικής επανάστασης η Γαλλία. Δεν το έκαμε, το έκαμε η Αγγλία. Το έκαμε η Αγγλία προφανώς και λόγω των νοοτροπιών που είχε. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν ενώ ήδη, ας πούμε, στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι της Ελλάδας, αυτό που τον υστέρο ονομάσαμε Ελλάδα, έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε τα 400, το λέμε σε ένα συμβολισμό, πρέπει να εξηγήσουμε στη Δάφνη ότι όταν θα ακούγε 400 χρόνια σκλαβιά δεν είναι ακριβώς 400, το λέμε για την ιστορική ακρίβεια, όπως δεν είναι και ίδια τα χρόνια σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Ενώ έχει ξεκινήσει λοιπόν, έχουν ξεκινήσει αυτά τα 4 ας πούμε αιώνες, αυτά συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, αυτά που μας περιγράφετε τώρα. Ναι. Τι άλλο συμβαίνει, δηλαδή ας πούμε στη Λατινική Αμερική τι γίνεται, τι άλλο συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο τη στιγμή που εμείς εδώ το ξέρουμε ως γενικότερα... Λέτε μετά το 1450 χοντρικά, ας πούμε, στο 15ο αιώνα και μετά. Για το τι συμβαίνει με το δυτικό κόσμο, ήδη το είπαμε. Από Ανατολή ανθεί η Κίνα. Η Κίνα δεν είναι αστείο, είναι ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας που έπαιζε ρόλο στην Ανατολική Ασία. Και αυτό που έβλαψε την Κίνα μακροπρόθεσμα είναι ότι δεν έγινε διεθνής δύναμη όπως έγιναν οι Δυτικοευρωπαίοι, παρότι η δυναστεία των Μινγκ το επιχείρησε αυτό. Στον ίδιο αιώνα που οι Πορτογάλοι κάνουν τις μεγάλες τους κινήσεις, οι Κινέζοι είχαν προηγηθεί με ένα τεράστιο κρατικό πρόγραμμα που αν είχε στέρξει ίσως είχε αλλάξει η ιστορία του κόσμου. Η εκστρατεία του δεν είχε. Ναι, ακριβώς, αλλά αυτή τελικά πήγε στράφη όλη αυτή η ιστορία, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη εσωτερική αντίδραση στον αυτοκράτορα απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Και τελικά όλο αυτό αποσοβήθηκε, σταμάτησε και η Κίνα έχασε την ευκαιρία να γίνει η Αγγλία, παραδείγματος χάρη. Και ξέρετε, αν είχε γίνει η Κίνα η Αγγλία, λέω τώρα, παίζεις με τα αν, θα ήταν πολλαπλάσια η δύναμη ίσως της ανθρωπότητας, γιατί η Κίνα είναι Κίνα. Είναι μια χώρα με πάρα πολύ πληθυσμό, με παράδοση εφευρετικότητας. Στην παγκόσμια ιστορία οι Κινέζοι θεωρούνται ο πιο εφευρετικός λαός στον κόσμο, και παράδοση πολιτισμού που δεν υπάρχει σύγκριση σε αυτό σε σχέση με τα μεγέθη, τα αντίστοιχα μεγέθη που μπορούσαν να παρουσιάσουν η Αγγλία, η Γαλλία, οι χώρες στις οποίες αναφερόμαστε. Ωστόσο η Κίνα είναι πολύ ψηλά στο 15ο, 16ο, 17ο, ξεπερνά όλες τις δυνάμεις που αναφέρουμε από πλευράς πλούτου, παραγωγής βιοτεχνικών προϊόντων, εξαγωγών κτλ. Η Κίνα είναι πολύ πιο μπροστά από τους Άγγλους, τους Γάλλους, τους Ολλανδούς μέχρι και το 17ο αιώνα. Αν θυμάμαι καλά τα δεδομένα, στο τέλος του 17ου και στο 18ο αιώνα η Κίνα παράγει το 40% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι ασύλληπτο μέγεθος. Και ο λόγος, απλώς για να γίνει και λίγο πιο σαφές, ο λόγος που δεν έγινε Αγγλία στη θέση της Αγγλίας είναι η νοοτροπία εσωτερική που υπήρχε από τους Μανδαρίνους. Δηλαδή οι Μανδαρίνοι, ας πούμε, ήταν που σταμάτησαν αυτή την εκστρατεία του Ζενχέ. Αυτό, σταμάτησαν την εκστρατεία του Ζενχέ. Αλλά κοιτάξτε, η Κίνα έχει έχει νοοτροπίες που θα μπορούσε να πει κανείς ότι συγκλίνουν με του προτεσταντισμού, γιατί έχει ενσωματώσει στον κόσμο της τον κομφουκιανισμό που λέει παρόμοια πράγματα με τον Λούθυρο. Ωστόσο η Κίνα παρέμεινε πάρα πολύ κεντρικά ελεγχόμενη χώρα. Πάρα πολύ κεντρικά ελεγχόμενη χώρα. Και επιτυχημένα κεντρικά ελεγχόμενη χώρα, δηλαδή στη διάρκεια των αιώνων. Αυτό το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας της Κίνας είχε στήσει ένα
από χιλιάδες χρόνια ένα δίκτυο, ας πούμε, ελέγχου, το οποίο ήταν αποτελεσματικό, με δημόσιους υπαλλήλους που ελέγχονταν, που αξιολογούνταν κτλ. Θα έκανε την Κίνα να έχει τέτοιες πρωτοπορίες. Ωστόσο, αν το δει κανείς εκ των υστέρων, βλέπει κάθε κακό έχει και καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα στον κόσμο έχουν δύο όψεις. Όπως και το καλό έχει και κακό. Η Κίνα, έχοντας τόση αυτοπεποίθηση για το διοικητικό της σύστημα και το οικονομικό της σύστημα, το οποίο περιελάμβανε ένα μεγάλο κομμάτι κρατικού ελέγχου, τα περισσότερα από τα εξαγόμενα προϊόντα της Κίνας παράγονταν σε τεράστιες βιοτεχνίες που ήταν στην ουσία κρατικές, δηλαδή την εποπτεία του αυτοκράτορα. Και τι εξήγαγε η Κίνα? Τα πιο ακριβά προϊόντα στον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η Κίνα επί χιλιάδες χρόνια και οπωσδήποτε επί εκατοντάδες ήταν ταυτισμένα τα κινέζικα προϊόντα σε όλη τη γη. Με την έννοια του πανάκριβου, του πολυτελούς, αυτού που μόνο πάμπλουτοι άνθρωποι μπορούσαν να τα αποκτήσουν, γιατί τι εξήγαγε τα δικά της, τις εφευρέσεις της, δηλαδή μετάξια, τα μετάξια, πορσελάνες και τα λοιπά, καταπληκτικά χειροτεχνήματα πάνω σε υλικά, ελεφαντόδοντα, ελώνα τ' άλλο, υλικά σπάνια και τα λοιπά, απίστευτης τέχνης. Αυτά ήταν πανάκριβα και δημιουργούνταν σε εργαστήρια κρατικά. Αντιθέτως, ένας άλλος κορμός, ας πούμε, της βιοτεχνίας και το εμπόριο ήταν επίσης σε χέρια ιδιωτών. Το μεγάλο εμπόριο επίσης ήταν στον έλεγχο του κράτους. Μ' αρέσει να παίζω με αυτά, διότι τώρα που η Κίνα έχει αυτό το παράξενο σχήμα οικονομίας, δηλαδή στη βάση είναι κομμουνιστική χώρα, έτσι λέει, αφού λέει εκείνη, τα σκυλιά δεμένα, όμως ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το κεφάλαιό της μοιάζει πάρα πολύ με το αυτοκρατορικό μοντέλο. Δηλαδή σήμερα στην Κίνα οι τράπεζες είναι μόνο κρατικές και τα μεγάλα εργοστάσια της Κίνας είναι υπό τον έλεγχο του κόμματος, τότε ήταν υπό τον έλεγχο του αυτοκράτορα απλά, και ένα άλλο ποσοστό της οικονομίας αφήνεται πάντα με την κρατική, ας πούμε, απόφαση, αφήνεται στα χέρια ιδιωτών. Δηλαδή το κομμουνιστικό καθεστώς στην πραγματικότητα ακολουθεί ένα αυτοκρατορικό μοντέλο το οποίο είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά για αιώνες και είχε φέρει την Κίνα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και προφανώς στη νέα εποχή η manager, ας πούμε, η κρατική manager αυτών των μεγάλων κινέζικων εταιριών έχουν στερνιστεί καπιταλιστικού κλίματος διοικητικές μεθόδους και το κάνουν και πολύ καλά όπως φαίνεται και είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τη γη. Θέλω να πω με αυτό ότι η Κίνα έχει βάσεις και οικονομικές και νοοτροπία και τα λοιπά, τις οποίες έχασε από μεγάλη αυταρέσκεια. Η Κίνα ήταν βέβαιη ότι είναι ο πιο σημαντικός πολιτισμός της γης, δεν το συζητούσε αυτό το πράγμα, ακόμη και όταν βρισκόταν στα άσχημά της και σε εποχές τέλος πάντων δοκιμασιών, δεν υπήρχε αμφιβολία και ο πιο μικρός, ο πιο απλός, ο πιο φτωχός Κινέζος, αυτός που δεν είχε να φάει μια κουπαρίζη, ήταν πολύ περήφανος για την κοινωνία του και πίστευε ότι η Κίνα είναι η πιο σπουδαία χώρα στον κόσμο, ο πιο μεγάλος πολιτισμός στη γη, και είχε και δίκιο. Πολύ συχνά η Κίνα ήταν ο πιο σημαντικός πολιτισμός στη γη και ετοιμάζεται να ξαναγίνει. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Το έχει. Η Κίνα το έχει 3.000 χρόνια και όταν το χάνει το ξαναβρίσκει. Θέλω να πω με αυτό ότι μέχρι το 18ο αιώνα η Κίνα ήταν η πιο παραγωγική χώρα στον κόσμο και παρήγαγε το 40% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό είναι ασύλληπτο γεγονός. Ναι, καταπληκτικό. Όμως από το 18ο αιώνα, χωρίς να το καταλάβει, κοιτάξτε, σήμερα ξέρουμε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, θέλω να πω, τότε δεν υπήρχε κάποιος παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος να σου δίνει τα στοιχεία που σήμερα έχουμε. Το ξέρουμε από τις μελέτες των ιστορικών που έχουν βρει αρχεία και τα λοιπά και μπορέσαμε να ξέρουμε ότι η Κίνα ήταν τόσο μπροστά αυτούς τους αιώνες. Όμως δεν είχε μπει στις πρωτοπορίες που είχαν υιοθετήσει οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι.
που τους έκαναν τελικά να την υπερκεράσουν τόσο δυναμικά στο 18ο και 19ο αιώνα. Και εκείνα δεν το κατάλαβε αυτό, ούτε που το ξέρε, γιατί δεν ήταν και τα δελτία ειδήσεων να τα μαθαίνει. Ο κόσμος ήταν χωρισμένος σε δύο ημισφαίρια, ας πούμε, που το ένα δεν γνώριζε το άλλο. Το λέω αυτό διότι αναφερθήκαμε πριν στην Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών ή στην Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, που ήταν πολύ σπουδαίες εταιρείες του 17ου αιώνα, και αυτές έκαναν τη διαφορά και στο 18ο. Αλλά δεν έμειναν εκεί. Δημιουργήθηκε χρηματιστήριο. Το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου είναι επίσης του 17ου αιώνα, στο Λονδίνο, που έδινε τη δυνατότητα στο μικρό άνθρωπο, το Μάκη Προβατά που είναι, ζει, ξέρω εγώ, σε μια επαρχία της Αγγλίας και είναι δαιμόνιος και θέλει να κάνει, να το παίξει ρε παιδί μου και να δει αν μπορεί να έχει καλό εμπόριο με την Ινδονησία. Λέω τώρα, γιατί έμαθα ότι εκεί τα κέρδη είναι μεγάλα. Και θέλει να κλείσει κεφάλαια. Και δεν έχει ο ίδιος κεφάλαιο αρκετό. Παρά μπορεί να πάρει ένα μικρό δάνειο από την τράπεζα. Να μπει στο χρηματιστήριο και να αντλήσει ελπίδα. Αυτό είναι το χρηματιστήριο. Δηλαδή, αντλήσει προοπτική. Μπαίνεις και λες, εγώ θα κάνω αυτό. Και ο άλλος μαθαίνει στοιχεία για τον Προβατά και λέει, μπορεί και να τα καταφέρει αυτός από αυτούς και τους άλλους. Οπότε βάζω και ένα κεφάλαιο για τον Μάκη Προβατά. Έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη που σας διακόπτω εδώ, να πούμε ότι η πρώτη χρηματιστηριακή κρίση καταγεγραμμένη στον κόσμο είναι η κρίση της Τουλίπας. Και λεγόταν η κρίση του Τουλίπας. Που είναι το αγαπημένο σας λουλούδι, κύριε. Χρηματιστηριακό προϊόν. Η Τουλίπα απηχείο, έτσι. Δηλαδή την πήραν οι Ολλανδοί. Η αρχική. Ναι. Το λέω αυτό διότι χρηματιστήριο το πρώτο. Πρώτο είναι του Λονδίνου και είναι λίγο μετά από τη δημιουργία της πρώτης τέτοιας σπουδαίας εταιρείας που είναι πάλι η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, και αμέσως οι Ολλανδοί δημιουργούν την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, και οι Άγγλοι πρωτοπορούν στη δημιουργία χρηματιστηρίου για την ενίσχυση του εμπορίου τους και της βιοτεχνίας τους, και αμέσως οι Ολλανδοί είναι σε θέση να το συνεχίσουν. Δηλαδή το δεύτερο χρηματιστήριο με διαφορά λίγων χρόνων είναι του Άμστερνταμ. Δημιουργούνται οι πρώτες εφημερίδες στον κόσμο, οι νεότερες εφημερίδες που είναι εμπορικές στην πραγματικότητα, δηλαδή για να φέρνουν πληροφορίες. Τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε και είμαστε στο 17ο αιώνα. Είναι ο αιώνας που έκανε την αλλαγή, που οι Κινέζοι δεν το γνωρίζουν αυτές τις πρωτοπορίες. Ακούσατε το podcast «Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη». Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.